Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε μαγειρίτσα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μία σικοταριά μεγάλη, αρνίσια, μπορούμε να βάλουμε και μία μισή, 3 με 4 μαρούλια, 4 με 5 κρεμμυδάκια φρέσκα, ένα ματσάκι άνηθο, 1,5 ποτηράκι του κρασιού ρύζι, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 με 3 λεμόνια, ανάλογα το πόσο ξινό θέλουμε, 2 αυγά, αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Ξεκινάμε βάζοντας τη σικοταριά σε μία λεκάνη, την πλένουμε πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια τη βάζουμε σε ένα τρυπητό να στραγγίξει και βάζουμε στην κατσαρόλα μας περίπου τα 3 με 4 δάχτυλα νερό. Τη βάζουμε σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε μέσα τη σικοταριά και την αφήνουμε να πάρει μία βράση. Εν τω μεταξύ, μέχρι να πάρει βράση η σικοταριά μας, ξεκινάμε να πλένουμε τα μαρούλια μας. Τα βάζουμε μέσα σε μία λεκάνη με νερό, τη γεμίζουμε και βάζουμε μέσα τα μαρούλια για να φύγουν χώματα ή ό,τι άλλο έχει μέσα το μαρούλι. Καθαρίζουμε και τα κρεμμυδάκια μας και τα βάζουμε και αυτά μέσα στο νερό για να φύγουν και από εκεί τα χώματα. Πλένουμε καλά τα κρεμμυδάκια και ανάμεσα στα φύλλα και μέσα σε ένα σκεύος τα κόβουμε χοντροκομμένα. Στη συνέχεια ξεδιαλέγουμε τον άνηθο, κόβουμε το χοντρό μέρος από πάνω, το πλένουμε καλά και τον κόβουμε και αυτό χοντροκομμένο. Αφού τελειώσουμε με το άνηθο και τα κρεμμυδάκια, τα βάζουμε στην άκρη και συνεχίζουμε με τα μαρούλια. Πλένουμε καλά κάθε φύλλο, πάρα πολύ καλά με μπόλικο άφθονο νερό. Τα βάζουμε σε ένα τρυπητό να στραγγίξουν ελαφρά και στη συνέχεια τα κόβουμε και αυτά ανάλογα τα φύλλα σε 2 ή 3 κομμάτια, χοντροκομμένα και αυτά. Αφού τελειώσουμε και με τα μαρούλια, τα βάζουμε και αυτά στην άκρη και έχει πλέον η σικοταριά μας πάρει μία βράση. Ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά αφού τη σουρώσουμε μέσα στο τρυπητό με μπόλικο άφθονο νερό και τη βάζουμε σε μία λεκάνη. Παίρνουμε κάθε ένα κομμάτι αφού το κόψουμε με το μαχαίρι και το κόβουμε σε πολύ μικρά κομματάκια, όσο πιο μικρά μπορούμε. Αυτό το κάνουμε γιατί η σικοταριά όταν τη βράσουμε έχει την ιδιότητα και φουσκώνει. Και δεν θα είναι ωραίο μέσα στο φαγητό μας να έχουμε χοντρά κομμάτια. Οπότε προσπαθούμε να τα κόψουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αφού τελειώσουμε και με το κόψιμο της σικοταριάς, την ψιλοκόψουμε δηλαδή, τη βάζουμε μέσα στο τρυπητό και πλένουμε με μπόλικο νερό. Βάζουμε πάλι μέσα στην κατσαρόλα μας 3-4 δάχτυλα νερό. Ρίχνουμε μέσα τα κομματάκια που έχουμε κόψει της σικοταριάς και την εβάζουμε για να πάρει μία βράση πάλι. Θα πρέπει να βράσει τουλάχιστον για 10 λεπτά. Αφού περάσει ο χρόνος που είπαμε πριν και η σικοταριά μας έχει πάρει αρκετές βράσεις, θα τη στραγγίξουμε στο σουρωτήρι, θα την ξεπλύνουμε πάρα πολύ καλά και θα την αφήσουμε να στραγγίξει.
Θα πλύνουμε την κατσαρόλα μας, αν χρειάζεται, και θα ρίξουμε μέσα το βούτυρο. Θα ρίξουμε και τη σικοταριά και θα την αφήσουμε να τσιγαριστεί καλά. Θα συνεχίσουμε με τα κρεμμυδάκια, να τσιγαριστούν και αυτά. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, για να μπορέσουν να αναμειχθούν όλα τα υλικά και να τσιγαριστούν πιο εύκολα. Και θα σβήσουμε το τσιγάρισμα με 3 ποτήρια νερό. Θα ανακατέψουμε καλά και θα κλείσουμε. Εγώ την έβαλα στη χύτρα, αν δεν έχετε, θα μπορείτε να κλείσετε το καπάκι της κατσαρόλας. Θα αφήσετε περίπου τη μία ώρα να βράσει. Για το χρόνο της χύτρας θα πρέπει να την αφήσετε περίπου τα 15 λεπτά με 20. Όταν περάσει ο χρόνος βρασμού, θα ανοίξουμε το καπάκι και θα ρίξουμε μέσα τον άνηθο. Θα προσθέσουμε και τα μαρούλια μας. Θα ανακατέψουμε να φέρουμε τα πάνω κάτω αν μπορούμε, με μία κουτάλα. Θα ρίξουμε 2-3 ποτήρια νερό ακόμα. Το πιπέρι. Το αλάτι. Θα ανακατέψουμε καλά και θα αφήσουμε τη μαγειρίτσα μας να βράσει για περίπου άλλα 10 λεπτά στη χύτρα. Στην κατσαρόλα για μισή ώρα περίπου, σε χαμηλή φωτιά. Εν τω μεταξύ, στίβουμε τα λεμόνια να τα έχουμε έτοιμα και σπάμε τα αυγά μας σε μία λεκανίτσα. Χτυπάμε τα αυγά μας καλά, αν έχουμε μίξερ ακόμα καλύτερα. Αν δεν έχουμε, με ένα σύρμα, γιατί ως γνωστόν όταν κάνουμε αυγολέμονο, το αυγό πρέπει να χτυπηθεί πάρα πολύ καλά για να μην μυρίζει μέσα στο φαγητό. Ανοίγουμε το καπάκι και ρίχνουμε μέσα το ρύζι. Το αφήνουμε να βράσει για περίπου 5 λεπτά. Εν τω μεταξύ φτιάχνουμε το αυγολέμονο, έχουμε χτυπήσει τα αυγά μας, ρίχνουμε λίγο λεμόνι, παίρνουμε με την κουτάλα μας λίγο ζουμάκι από το φαγητό μας και το ρίχνουμε μέσα στο αυγό και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι που το αυγολέμονο να ζεσταθεί, αυτό που χτυπάμε με το σύρμα μας. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο λεμόνι και είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το αυγολέμονο. Χτυπώντας το πάντα ελαφρώς, το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα μας και μετά με την κουτάλα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κλείσει τη φωτιά μας, αφήνουμε τη μαγειρίτσα μας απάνω στο μάτι με ανοιχτό το καπάκι για να μπορέσει να βράσει ελαφρώς και το αυγό. Και η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη να τη σερβίρουμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Η μαγειρική μας παρέα μεγαλώνει σιγά σιγά. Εσείς θα θέλατε να γίνετε μέλος? Οι τρόποι για να μας ακολουθήσετε είναι στο YouTube, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και πατώντας την καμπάνα. Ακολουθώντας μας στο Instagram ή κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook. Συνταγές 365. Σας ευχαριστούμε.